Τέλος πάντων, συνεχίζουμε στον αστερισμό του σχόλιου ηλικίου. Δεν έχουμε παράπονο ως προς αυτό. Έχουμε όμως και μερικά άλλα πράγματα που δεν έχουν τόσο πολύ πλάκα. Ένα από αυτά βγήκε χτες στην δημοσιότητα και αφορά μια καταγγελία που έκανε ο γιατρός ο Παναγιώτης Παπανικολάου και συνδικαλιστής, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας της Ένωσης των Ομοσπονδιών Γιατρών, ο Παπανικολάου, ο οποίος είπε ότι οι επικουρικοί γιατροί στο νοσοκομείο Αττικών, δηλαδή ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς, όπως συνήθισε να τα λέμε τις τελευταίες εβδομάδες για τον COVID-19, παραμένουν απλήρωτοι. Κύριε Παπανικολάου, καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα, κύριε Ανδρουλιδάκη, σε εσάς και στους ακροατές. Είχα την αίσθηση, πρέπει να σας πω, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να είναι έστω και τυπικά εντάξει στα ζητήματα τα υγειονομικά και όσα έχουν να κάνουν με τον COVID-19, ώστε να μπορεί να ασκήσει μια πολιτική όπως τη φαντάζεται οπουδήποτε αλλού. Ομολογώ ότι με σόκαρε λίγο αυτό που βγάλατε, ότι δεν έχει πληρώσει τους επικουρικούς γιατρούς στο Αττικών κιόλας, δηλαδή στο νοσοκομείο που κατεξοχήν τράβηξε την ιστορία. Και όχι μόνο τους γιατρούς, αφορά και τους επικουρικούς νοσηλευτές και άλλες κατηγορίες επικουρικού υγειονομικού προσωπικού αυτό το θέμα. Το οποίο, όπως είπατε, προέκυψε χθες το μεσημέρι, γύρω στις 2 η ώρα. Οπότε ενημερωθήκαμε από τους συναδέλφους, από κάποιους συναδέλφους γιατρούς του Αττικού νοσοκομείου, ότι κυκλοφόρησε ένα έγγραφο που το έχουμε δημοσιοποιήσει από τη Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του νοσοκομείου, το οποίο τους ενημερώνει ότι δεν θα πληρωθούν αυτό το 15ήμερο, για την τακτική μισθοδοσία μιλάμε τώρα, έτσι, όχι για υπερορίες κλπ. Αυτές καθυστερούν τους ή άλλους. Το 15ήμερό τους και θα πληρωθούν το επόμενο 15ήμερο. Η αιτιολογία, μάλιστα, που αναγράφει το έγγραφο, είναι κατηγορίας σκόιλ ελικίκου που είπατε και πριν, αν άκουσα καλά. Ναι, πώς το λέει, ναι, λέει κάτι τελείως ακατανόητο, ότι αυτός ο τύπος διαδικασίας έχει δεσμευτεί από την ενιαία αρχή πληρωμών για να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα στο προσωπικό του ΕΛΚΕ και του ΕΚΠΑ. Δεν υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος να μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτή η φράση, τι σχέση έχει η τακτική μισθοδοσία του επικουρικού υγειονομικού προσωπικού ενός νοσοκομείου με το έκτακτο επίδομα του προσωπικού του ΕΚΠΑ και αν εννοεί διαδικαστικό κόλλημα, το οποίο δεν στέκει κάπου να υπάρχει, ή αν απλώς εννοεί ότι αυτά τα χρήματα για κάποιον ακατανόητο λόγο ήταν σε ένα κοινό κορβανά που ούτε αυτό στέκει διαδικαστικά και δόθηκαν στη μία κατηγορία εργαζόμενων άλλου φορέα. Δεν έχει καμιά σχέση το δημόσιο νοσοκομείο με το φορέα που λέγεται ΕΚΠΑ. Αυτό αναρωτιέμαι λίγο, ναι. Ναι, όλοι το αναρωτιόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι δεν είναι η πρώτη επαναχώρηση που γίνεται από την κυβέρνηση στην πράξη μετά τα περίφημα χειροκροτήματα από τα μπαλκόνια. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει μεγάλο θέμα με τις απλήρωτες εφημερίες, τις πρόσθετες, τις λεγόμενες των τελευταίων 8 μηνών. Σας υπενθυμίζω ότι είχαμε απολύσεις επικουρικών γιατρών τους τελευταίους 2 μήνες, αλλά και γιατρών τον ΤΟΜΗ εν μέσω πανδημίας σε διάφορες μονάδες και σε διάφορα νοσοκομεία. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι υπήρξε μια μεγάλη παναχώρηση και όσον αφορά το θέμα του επικουρικού υγειονομικού προσωπικού που προσλήφθηκε, υποτίθεται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που στην αρχή είχαν πει ότι η σύμβαση θα είναι διετής και τελικά για τους γιατρούς ήταν μόνο ετής, ενώ και για τους νοσηλευτές που υποτίθεται ότι αρχικά ήταν διετής, σε πολλά νοσοκομεία αποκαλύπτεται ότι και αυτή τελικά ήταν μόνο ετής. Ένα χρόνο, ναι. Ναι. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι τη Δευτέρα του Πάσχα ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Κοντοζαμάνης, σε ερώτηση συναδέλφου σας δήλωσε δημόσια και επίσημα ότι και αυτό το λιγοστό επικουρικό προσωπικό που τελικά οι γιατροί σε όλη τη χώρα, οι επικουρικοί που προσλήφθηκαν τους τελευταίους 2 μήνες, ήταν μόνο 400. Ναι. Δεν το πολύ χρειαζόμασταν κιόλας. Δεν το χρειαζόμασταν, είπε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ακριβώς. Και επίσης σας υπενθυμίζω ότι υπήρξε και άλλη μια μεγάλη επαναχώρηση, γιατί
στις αρχές Μαρτίου, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, τότε που έκανε έκκληση, υποτίθεται, για αυτές τις προσλήψεις επικουρικού υγειονομικού προσωπικού εν ώψη πανδημίας, είχε δηλώσει ότι ελάτε και θα κανονίσουμε να μείνετε μόνιμα στο δημόσιο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Βεβαίως, ήταν η αρχική του. Και σε αυτό υπήρξε μια κολοσσιαία επαναχώρηση. Ξεκαθαρίστηκε ότι φυσικά όσον αφορά τους επικουρικούς γιατρούς δεν θα είναι μόνιμοι στο δημόσιο. Και μάλλον γίνεται η ίδια επαναχώρηση και για τους επικουρικούς νοσηλευτές. Οι γιατροί που τώρα δεν πληρώθηκαν και οι νοσοκόμοι, κύριε Παπανικολάου, είναι ανάμεσα σε αυτούς που ήρθαν τώρα στην. Και αυτοί που υπηρετούσαν πριν την πανδημία, και αυτοί που επιστρατεύτηκαν τώρα και δήλωσαν προθυμία να πρωτοπροσδεθούν τώρα για να βοηθήσουν για την αντιμετώπιση πανδημίας. Αφορά όλους. Επίσης, μόλις έγινε αυτό, μόλις ενημερωθήκαμε, υπήρξε σχετική ανακοίνωση και από την ΕΙΝΑΠ, επίγουσα, στις 3 η ώρα το μεσημέρι χθες. Μέχρι τη στιγμή αυτή δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση, ούτε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ούτε από τη διοίκηση του Αττικού Νοσοκομείου, άκρα του τάφου σιωπή υπάρχει για το θέμα. Θέλουμε να πιστεύουμε πάντως ότι ο κύριος διοικητής του Αττικού και οι κάποιοι αρμόδιοι σχετικοί του Υπουργείου Υγείας το πληρώθηκαν κανονικά το 15ημερό τους. Εντάξει, και δεν έχουν πρόβλημα. Δεν είναι το ίδιο βέβαια ο διοικητής με έναν επικουρικό γιατρό, μην το όχι βέβαια. Πάντως ο επικουρικός γιατρός και ο επικουρικός νοσηλευτής, για τον οποίο, όπως καταλαβαίνετε, για το μεν επικουρικό γιατρό το 15ημερό του είναι 600 ευρώ, για τον επικουρικό νοσηλευτή είναι 350 ευρώ. Τόσα είναι. Αλλά αν κάποιοι κύριοι και κυρίες ανωτέρων κλιμακίων αυτά τα θεωρούν πολύ έτσι ταπεινά ποσά, τους ενημερώνουμε ότι για τους νέους υγειονομικούς, που δεν είναι και τόσο νέοι, γιατί οι επικουρικοί γιατροί είναι 40 χρόνων οικογενειάρχες στην πλειοψηφία τους. Σημαίνει ότι έχουν κάνει όλα τα. Έχουν 6 χρόνια σπουδές, έχουν 6 χρόνια ειδικότητα, έχουν αγροτικό, τα αγόρια έχουν πάει και στρατό, μερικοί έχουν και εξειδίκευση. Έτσι. Και μετεκπαίδευση μετά την ειδικότητα. Για αυτούς τους νέους επιστήμονες, λοιπόν, γιατρούς και νοσηλευτές, που δεν είναι πια και τόσο νέοι, τα 600 ευρώ 15ημερο ή 450 ευρώ 15ημερο δεν είναι ταπεινά ποσά. Είναι για να πληρώσουν τον νίκη τους, τα τρόφιμα και τα σούπερ μάρκετ, να πληρώσουν τα έξοδα των παιδιών τους. Καλά, είναι η δουλειά τους, δεν χρειάζεται να εξηγούμε αν γιατί κάποιος όχι, ξέρετε γιατί το λέω. Ναι, γιατί διάβασα ορισμένα σχόλια εκεί στα social media από τα γνωστά εκεί παπαγαλάκια τα κυβερνητικά. Εντάξει, πώς κάνετε έτσι τώρα, καθυστερήσανε και 15 μέρες να πληρωθούν και τι έγινε. Δεν έγινε, πώς δεν έγινε. Υπάρχουν πάντα αυτοί. Ξέρετε, για μερικούς ανθρώπους που έστω και αν είναι επιστήμονες, επειδή είναι πολύ σκληρά εργαζόμενοι και πολύ χαμηλά αμοιβόμενοι, ο μισθός τους είναι θέμα επιβίωσης. Γενικά για τους εργαζόμενους, ο μισθός είναι θέμα επιβίωσης και δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλές συζητήσεις με όποιον έχει την ιδέα να το αμφισβητήσει αυτό. Τέλος πάντων, ελπίζουμε λοιπόν, όπως είπατε, ότι τουλάχιστον τη Δευτέρα το πρωί θα έχουμε κάποια νέα, ότι θα υπάρχει μια σοβαρότητα. Και όταν θα διορθωθεί αυτό το πράγμα, το οποίο το ξαναλέω, ότι είναι και ακατανόητο έτσι όπως γράφεται. Ο λόγος εκτός αν είναι κάτι που ξέφυγε, δηλαδή μήπως ξέφυγε ότι χωρίς να το, με τελείως έκνομο τρόπο και χωρίς να το έχει πάρει κανείς χαμπάρι, διάφορα κονδύλια μισθοδοσίας διάφορων κατηγοριών προσωπικού του ευρύτερου δημοσίου, έχουν συγχωνευτεί σε κάποιον κορβανά και από αυτόν τον κορβανά όποτε έχουμε δίνουμε. Αυτό επειδή επικαλείται εκεί η αρμόδια του νοσοκομείου την ενιαία αρχή πληρωμών, πρέπει να μας το εξηγήσει μάλλον και ο κύριος Σταϊκούρας, γιατί και επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αλλά για να τα λέμε όλα, και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έχουμε δει διάφορα κατορθώματα τα οποία είναι έξω από κάθε λογική, αλλά και έξω και από το πλαίσιο της ίδιας αστικής νομοθεσίας. Έχουμε δει ακρεφνείς παρανομίες, δηλαδή.
Έτσι, πάντα φυσικά σε βάρος των εργαζόμενων και ποτέ σε όφελός τους. Κύριε Παπανικολάου, βγαίνοντας από το πρώτο και ας πούμε κάπως πιο τρομακτικό κύμα της πανδημίας, υποτίθεται πως μπαίνουμε σε μια... Βέβαια, διατηρώ αρκετές επιφυλάξεις κατά πόσο ο καθησυχασμός από την πλευρά της κυβέρνησης έχει υγειονομικές ή οικονομικές αιτίες, δηλαδή αν μας θέλουν... Ναι. Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί είναι και επίκαιρη, ξέρετε, πριν από δύο μέρες δημοσιοποιήσαμε ως ενωτικό κίνημα για την ανατροπή μία αναλυτική ανακοίνωση για το θέμα που λέτε, όπου λέμε το εξής, ότι επειδή ο ανομολόγητος πόθος όλων των αρμοδίων όλων των χωρών του Βόρειου Ημισφαιρίου και όχι μόνο της χώρας μας, έστω και αν δεν το ομολογούν, είναι ότι η ίωση έχει εποχικά χαρακτηριστικά και ότι με τη βελτίωση της, του καιρού, και μια που έχουμε πιάσει Μάη πλέον, θα μειωθεί το υλικό φορτίο στο περιβάλλον, αν αυτός ο πόθος τελικά αποδειχτεί αληθινός, γιατί δεν είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά αυτό ακόμα. Ελπίζουμε όλοι να ισχύει. Ελπίζουμε όλοι να ισχύει. Τότε είμαστε στην παράταση, αλλά είμαστε, για να χρησιμοποιήσω λίγο ποδοσφαιρική ορολογία, στην παράταση του πρώτου μάτς. Γιατί τον επόμενο χειμώνα θα έχουμε τη ρεβάνς. Δεύτερο και περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε φάρμακα κτλ. Ωραία, ακριβώς. Και λοιπόν, επειδή ο λαός με την εξαιρετικά υπεύθυνη στάση του, τους τελευταίους δύο μήνες, έδωσε στην κυβέρνηση το χρόνο που σας υπενθυμίζω, που η ίδια η κυβέρνηση τον είχε ζητήσει για αυτό το λόγο, για να ενισχύσει το ΕΣΥ. Δυστυχώς δεν έχουμε δει ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ. Μπαίνουμε στην παράταση με μια ομάδα η οποία έχει παίχτες που είναι λειψοί σε αριθμό και κουρασμένοι, που ενισχύθηκαν μόνο με μεταγραφές Σαββατοκυριακού, ένα ολιγάριθμο επικουρικό προσωπικό δηλαδή, που έχει υποδομές οι οποίες είναι τραγικές. Αναδείχτηκε, ξέρετε, κύριε Ανδρουλιδάκη, τώρα με την πανδημία το τεράστιο πρόβλημα των κτηριακών υποδομών. Στις κτηριακές υποδομές που έχουμε, ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στα νοσοκομεία, χρειάζονται υπεράνθρωπες και εξοντοτικές προσπάθειες για να διαχωριστούν στο ΤΕΠ και στα τμήματα νοσηλείας και στις ΜΕΘ οι ασθενείς της COVID-19 με τους υπόλοιπους ασθενείς, για να αποφεύγεται η νοσοκομιακή διασπορά. Και επίσης είδαμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει τεχνική ηγεσία, η οποία πολλές φορές δεν, δηλαδή μιλάει για τους εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Υγείας, έτσι, δεν ασχολείται με το καλό της ομάδας, αλλά μόνο να είναι αρεστή στη διοίκηση. Και μια διοίκηση η οποία τελικά σε πολλές πλευρές δεν ενδιαφέρεται για την ουσία, αλλά ενδιαφέρεται για business και για δημόσιες σχέσεις. Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση, και γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι στην καλύτερη περίπτωση, που είναι παράταση και δεν είναι ημίχρονο, θα πάμε για τη ρεβάν στο χειμώνα, τον επόμενο, οπωσδήποτε χρειάζεται να γίνουν πραγματικές προσλήψεις και όχι στα χαρτιά. 8.500 είναι τα κενά σύμφωνα με τις υγειονομικές ανάγκες σε μόνιμους ειδικευμένους γιατρούς. Και σε λοιπό υγειονομικό προσωπικό είναι τουλάχιστον άλλες 25.000. Και θα πρέπει να λυθεί κοντά σε αυτά και το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, γιατί τώρα η απόδειξη ότι πραγματικές προσλήψεις δεν έγιναν ήταν οι μετακινήσεις που έγιναν γιατρών και λοιπού υγειονομικού προσωπικού από τα κέντρα υγείας προς τα νοσοκομεία για να καλυφθούν εκεί κενά, το οποίο ήταν διπλά απαράδεκτο, διότι με την πλήρη αποψήλωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το μένουμε στο σπίτι κατέληξε πολλές φορές να μετατρέπεται σε κινδυνεύουμε στο σπίτι. Έτσι, ναι. Γιατί δεν υπήρχε γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να παρακολουθεί τους ασθενείς οι οποίοι με κρατική οδηγία, ήταν κρατική οδηγία αυτή επίσημη, προσέξτε, αν έχετε συμπτώματα μένετε στο σπίτι χωρίς τεστ. Χωρίς τεστ, το θυμάστε. Και αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε και αν παθαίναμε μέναμε σπίτι και δεν αναρωτιόμαστε. Και μιλάμε ότι έχουμε πολλές περιπτώσεις της λεγόμενης
όπως το λένε, τις λεγόμενες μη προειδοποιούσες αναπνευστικές ανεπάρκειες. Δηλαδή ασθενείς οι οποίοι καταγκρεμίζεται ο κορεσμός του αίματος οξυγόνου, mm-hmm. πάσχοντες από κορονοϊό, χωρίς να έχουν θορυβώδη δύσπνοια εξωτερικά. Πώς να το παίρνουν χαπάρι. Το οποίο επιβάλλει την ιατρική παρακολούθηση και επίσης αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και την πιο καθαρή εικόνα για την κατάσταση του αντιπάλου. Εξακολουθώ να χρησιμοποιώ την ορολογία του ίδιου Πρωθυπουργού που μίλαγε και του Ποδοσφαίρου και του Πρωθυπουργού που μίλαγε για τον πόλεμο ενάντια στην ώρα του εχθρό. Του αντιπάλου, ας πούμε, την κατάσταση δεν την ξέρουμε καλά. Δεν έχουμε καμία πραγματική εικόνα για τον επιπολασμό της νόσης στο γενικό πληθυσμό. Τα τεστ που έχουν γίνει στη χώρα είναι ελάχιστα σε συνολικό αριθμό σε σύγκριση με άλλες χώρες. Και αφορούν περίεργα σώματα, δηλαδή αυτούς που είχαν αρρωστήσει πραγματικά σοβαρά ή τη celebrity που έκαναν τεστ. Κύριε Παπα-Νικολάου, πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Απλώς μια τελευταία κουβέντα να πω, επειδή υπάρχει και λυπή νοσηρότητα με την οποία επιτέλους αρχίζουμε και ξανασχολούμαστε, ευτυχώς. Θα πρέπει ένας λόγος παραπάνω για τα τεστ. Τα τεστ θα πρέπει να γίνονται σε όλους τους ασθενείς φυσικά που εισάγονται για οποιοδήποτε λόγο, αλλά θα πρέπει να γίνονται και τακτικά στο υγειονομικό προσωπικό που δεν γίνονται. Βεβαίως. Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Το κόκκινο.